Thank you.
Thank you.
Yeah.
Ευρώ,
Thank you.
Oh, yeah.
πελεύου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχώρησεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού. Βασιλείας ερχομένης, ειρήνης, Κυριακής, Χρήστου Νικολάου Μάρθας Ελένης, Κωνσταντίνου Μάρθας Αγγελικής, Δημητρίου Αναστασίας, Αθανασίου Εφραίμ, Αθανασίας Δέκρον και Εγγόνων, Χριστίνας Ιλιάνου Χρυσοβαλάτους, Γεωργίου Σοφίας και Ελπινίκης, των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και επιτελούντων την Αγία Νεότη και πανήγυριν ταύτη. Υγείας, Κυρίας και Θείας, βοηθείας υπεραφών, Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Oh, no.
Thank you.
Αλλά λάψατε το Κύριο
Oh,
καταρτίσε αυτή την αφήτευσε τη δεξιά σου εις Lord.
καθώς επιμενάρχω πολλά τα έτη.
εν πολύ διακονία. Επιστάσα δε είπε, Κύριε Ουμένηση, ότι η αδελφή μου μόνη με κατέληπε διακονή. Υπέρουν αυτοί, ή να μη συναντιλάβητε. Αποκριθήστε, είπε αυτοί ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, με λυπνάς και τη βάζει περί πολλά, ενώς δε εστί χρειά. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ή τη σου καφελεθήσετε από αυτής. Εγένετο δε το λέγειν αυτόν τα αυτά, επάρασά της γηνή φωνήνε του όπλου, είπεν αυτό. Μακαρία η κοιλία η βαστάσα σάσε και μαστίουσε θύλασσας. Αυτός δε είπε, μενούν και μακάρι ακούοντες το λόγο του Θεού. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,
Amen.
Κύριος ο Θεός. Νυχθή Κύριος ο Θεός. Με τη βασιλεία αυτού πάντοτε. Με τη βασιλεία αυτού πάντοτε. Νυχθή αή. Νυχθή αή. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Εις τους αιώνας των αιώνων. Thank you.
Και
Yeah.
και ο Thank you.
Αγίαν του Αγίου Πνεύματος εν της άμενη αυτούς και αλλήλους πάσαν την ζωή ημών εις προ το Θεό καθόμεθα. Συνήθεια. Ευεξίως εν ημάς δέστον με ευχαριστίες ακατακίνητος τον μα επικαλείσαι σε τελευράν εν Θεό Πατέρα και Ρέγγι. Αγιαστεί το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανόν και της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημείς σήμερον, και άφησι μη τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίωμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έντης ημάς πειρασμών, αλλά είσαι ημάς από του Κοντήρου. Χριστού έστειν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Ήρθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου.
του δείπνου σου του μυστικού σήμερα, ουγέ Θεού, την ολόγη μεγάλωνε. Που μίγα της εχθρής σου το μυστήριο ύπον, που φίλοι μας τη δώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μυστητή μου, Κύριε, τη βασιλεία σου. Να μπορούμε να κοινωνούμε
και να συνυπάρχουμε μέσα στον κόσμο οι άνθρωποι, όπως θα βλέπετε, αντιμάχονται ο ένας τον άλλο και δυστυχώς πολεμούν οι άνθρωποι ο ένας τον άλλο. Σκοτώνονται μεταξύ τους οι άνθρωποι. Γι' αυτό και βλέπουμε να υπάρχουν αντινομίες, δηλαδή αντιθέσεις μέσα στον κόσμο. Άλλοι τρώνε πολύ καλά και άλλοι δεν έχουν, τα πάνε. Άλλοι περισσεύουν και τα πετάνε και άλλοι ψάχνουν στα σκουπίδια να βρουν για να φάνε. Η δημιουργία είναι μια καλή ιδέα, αλλά πρέπει να ξέρουμε να την χρησιμοποιούμε οι άνθρωποι. Και αν δεν κάνουμε καλή χρήση όλων όσων έχουμε, τότε υπερβάλλουμε και φεύγουμε από τα όρια μας. Ο Θεός λέει, έθετο όρια που δεν μπορεί να τα ξεπεράσει ο άνθρωπος. Αν τα ξεπεράσει, γίνεται δυστυχώς απάνθρωπος. Προσπαθεί να γίνει υπεράνθρωπος. Όμως αυτά δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για να γίνει ο άνθρωπος υπεράνθρωπος, πρέπει να απαντήσει επιπτωμάτων. Πρέπει να εξαφανίσει τους υπόλοιπους των ανθρώπων για να έχει περισσότερα, να απολαμβάνει καλύτερα και να μαζεύει όλο τον άλλον υπάρχοντα. Και αυτά δεν γίνονται με καλό τρόπο, αλλά πολλές φορές η πονηριά και η διαμονή είναι μέσα στο στοιχείο της ζωής των ανθρώπων, ώστε να μην πάβει ποτέ να υπάρχει η αδικία και η ανομία στη ζωή όλων μας. Όλα αυτά τα είπα με αφορμή την σημερινή εορτή και την σημερινή Θεία Λειτουργία. Κι αν πιαστώ από το δεύτερο για την Θεία Λειτουργία, θέλω να σας πω ότι η ιδανική κοινωνία, η ιδανική μορφή συμβίωσης των ανθρώπων είναι αυτή που ζήσαμε από το πρωί μέχρι σε αυτή τη στιγμή, λέει η Εκκλησία. Εν εμείς στόματι και μια καρδία. Ένα στόμα, μια ψυχή, μια καρδιά μας συνέχει όλους, όλοι μετά ένα και το αυτό. Δεν υπάρχει διάκριση, δεν ξεχωρίζουμε ηλικίες, χρώματα, φυλές, δεν ξεχωρίζουμε πλουσίους ή φτωχούς, δεν ξεχωρίζουμε μορφωμένους ή αμόρφωτους. Όλοι είμαστε το ίδιο ενώπιον του Αγίου Θεού. Γι' αυτό και λέει πάλι η Εκκλησία, η χάρη του Κυρίου και Θεού και σωτήρωση μόνη του Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι μαζί με όλους. Όχι με μερικούς, όχι με τους καλύτερους ή τους χειρότερους, τους δίκαιους, τους αμαρτωλούς, με όλους. Ο Θεός δεν κάνει διάκριση, έχει ανοιχτές τις αγκάλες του και δέχεται όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και χαίρομαι για τη σημερινή Θεία Λειτουργία, γιατί πραγματικά είναι αυτό που δημιούργησε ο Θεός και θέλει ο Θεός από τους ανθρώπους. Είναι αυτό που προσπαθούμε να υλοποιήσουμε στη ζωή μας και δεν μπορούμε να το κατορθώσουμε, γιατί εκεί πολλές φορές βάζουμε τους εγωισμούς μας πάνω από όλα. Σήμερα οι ψάρτες έψαλαν πάρα πολύ ωραία και έψαλαν όλοι ως μια πολύ καλή συμφωνική ορχήστρα, μια πολύ καλή χοροδία, η οποία εκφράζει όλους μας, οι ιερείς μας, το ίδιο και οι διάφοροι, αλλά και όλος ο λαός μας συμμετείχε
δηλαδή όλοι εσείς, συμμετείχατε με τον καλύτερο τρόπο σε αυτήν την σημερινή ευχαριστιακή σύναξη και την δοξολογία προς το όνομα του Αγίου Θεού και των Αγίων που γιορτάζουμε, της Μάρθας και της Μαρίας. Άρα λοιπόν, ο πρώτος στόχος μας έχει πραγματοποιηθεί και η χάρη του Θεού είναι αυτή που συνέχει την ύπαρξή μας, τη ζωή μας και θα μας θέσει ακόμη πολύ περισσότερο όταν θα κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας και θα γίνουμε όλοι Χριστοί, δηλαδή όλοι όπως είναι ο Χριστός. Και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, θα γίνουμε σύσσωμοι και σύνεμοι Χριστού. Τι θα πει σύσσωμος? Αυτός που έχει το ίδιο σώμα και αυτός που έχει το ίδιο αίμα. Τα αδέρφια και οι γονείς δεν έχουν το ίδιο αίμα? Εδώ. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και στην Εκκλησία. Όλα τα αδέρφια και τα παιδιά του Θεού έχουμε το ίδιο σώμα και το ίδιο αίμα με τον Πατέρα μας και Θεόν μας. Αυτόν από τον οποίο ζητήσαμε να μας δίνει τον άρτον των επίουσιων και να μας συγχωρεί τα αμαρτήματα όπως συγχωρούμε και εμείς τα αμαρτήματα όλων των υπολείπων ανθρώπων. Ο δεύτερος λόγος που τα είπα, όσα είπα μέχρι στιγμής, είναι και η αφορμή που έλαβα από το σημερινό Ευαγγέλιο που το γνωρίζετε όλοι σας και που αναφέρεται στις δύο Αγίες που τις εορτάζουν. Και ήταν αδελφές του Λαζάρου. Υποδέχτηκαν, λέει, τον Χριστό στο σπίτι τους και του προσέφεραν τα πάντα. Η μία, η Μαρία, εκάθετο, λέει, παρά τους πόδας του Ιησού και ήκουε τον λόγο αυτού. Δηλαδή, υπήρχε μια ενότητα και μια υπακοή και αγάπη και ταπείνωση στη σχέση Θεού και ανθρώπου. Και από την άλλη βλέπουμε η Μάρθα να δημιουργεί πρόβλημα και φασαρία μέσα από την προσπάθειά της να υπηρετήσει και να διακονήσει, ώστε να κάνει υπερβολές και να φύγει από τον δρόμο αυτόν που ήθελε ο Θεός. Γι' αυτό ακούμε να λέει, τι της είπε, Μάρθα, Μάρθα, άρα λοιπόν ξέφυγε από τον δρόμο, ξέφυγε από την ενότητα. Έκανε τις υπερβολές που κάνουμε για άνθρωποι όταν είμαστε έξω στον κόσμο και στην κοινωνία. Και ο Χριστός την επαναφέρει λέγοντας ενός δε εστί κρία. Ένα πράγμα είναι αυτό που χρειάζεται. Και αυτό που χρειάζεται είναι αυτό που έχουμε και βρήκαμε και εμείς μέσα στην Εκκλησία αυτή την ώρα και αυτή τη στιγμή. Λέμε στα τροφάρια της Κυρίας και των Μνημοσύνων, των Αγίων, τι λέει, ο χορός έβρε την γη της ζωής και πήραν παραδείσου. Δεν βρήκε μόνο την οδό της ζωής, αλλά βρήκε και την πλήρω του παραδείσου. Τον Αγίον ο χορός, όλοι εμείς μείνουμε ο χορός, η χοροδία. Η χοροδία συμφωνεί μεταξύ της. Δεν ξεφεύγει, δεν κάνει παραπονίες. Λοιπόν, τον Αγίον ο χορός έβρε πηγή της ζωής. Την πηγή που είναι ο ίδιος ο Θεός και την θύρα του Παραδείσου. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε? Έβρωκα εγώ την οδόν στη διάρκεια της μεταγένειας. Να ορίστε το κλειδί της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό. Η μετάνοια και αυτό που λέμε και επαναλαμβάνουμε διαρκώς τον λόγο του τελώδιου Ευαγγελίου, ο Θεός η λάστη την αμαρτωλό λόγο και ελεγισόν. Αλλά και αυτόν τον λόγο να επαναλαμβάνουμε με απλότητα, ταπείνωση και αγάπη. Ο Σάκης ήμεθα στην Εκκλησία και ο Σάκης ήμεθα στο σπίτι μας ή στις εργασίες μου. Ο Θεός η λάστη την αμαρτωλό λόγο και ελεγισόν. Αμήν.
Amen.
Oh,
όσους ήρθατε και από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε όσους είστε από την περιοχή μας και τα χωριά μας. Πάτε Μακάρη, σας ευχαριστούμε για τους σκόπους και τις προσπάθειες που κάνεις. Θα μην έχουν πολλές απαιτήσεις από τα μοναστήρια μας και τις εκκλησίες μας. Τα βοηθάμε. Και αν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, να μην αναμειγνιόμαστε. Αυτό είναι μια πολύ καλή τοποθέτηση και λύση. Ευχαριστούμε πολύ τους ιεροψάρτες μας. Πάμε, Πέτρο, σας ευχαριστούμε και τους βοηθούς σας. Πάρα πολύ ωραία τα είπατε. Πατέρα, σας ευχαριστούμε και εσάς όλους, όλους τους χριστιανούς. Θα μνημονεύσουμε να είμαι στον Δημήτρη και την κόρη του και Μάρκα, για την μνήμη της οποίας χτίσαν οι γονείς της, ο Δημήτριος και η κυρία Βασίλια που είναι εδώ, που χτίσαν αυτό το πανέμορφο παρεκκλήσιο. Πανέμορφο, είναι το μοναδικό, δεν ξέρω αν υπάρχει στο κανάλι στην Ελλάδα παρεκκλήσιο των Αγίων Μάρκας και Μάρκας. Είναι μοναδικό. Τουλάχιστον στην όλη Ελλάδα είναι ένα το έργο. Και άκουσα και μερικές κυρίες που κοινώνησαν ότι το ονομάζουν πάρα πολύ. Ας ζήσουμε, θα 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 ζήσουμε, θα